Νέα σχολικά κτίρια αναμένεται να αναγερθούν το επόμενο διάστημα στο Δήμο Ποκορώνου, μετά από αίτημα τη τοπική κοινωνία και τι αυξημένε ανάγκε στέγαση των μαθητών, ο Υφυπουργό Παιδεία και Βουλευτή Χανίων Βασίλη Διγαλάκης ανέφερε ότι δρομολογούνται από το Υπουργείο οι διαδικασίε έγκριση τη μελέτη που θα αφορά την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων στο Βάμο. Επισκέφθηκα τον Βάμο, το... στον Αποκόρονα, στο Δημαρχείο Αποκορώνου τη Βρύση, όπου συζητήσαμε το θέμα του γυμνασίου και του λυκείου στο Δάμα. Ολοκληρώνεται ο φάκελο σε συνεργασία με το Δήμο, την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα εγκρίνει το χτηριολογικό στη συνέχεια και θα αρχίσει η εκπόνηση των μελετών από την ΚΤΥΠ ΑΕ, χτηριακέ υποδομέ, έτσι ώστε ο Δήμο να έχει όριμε μελέτε για το τα κτίρια γυμνασίου και ηλικίου στο Βάμο και να προχωρήσει μετά στη διεκδίκηση χρηματοδότηση για την κατασκευή του. Το νέο σχολικό συγκρότημα θα καλύπτει 2.192 τετραγωνικά μέτρα το κάθε κτίριο και θα είναι βασισμένο στι ανάγκε των μαθητών. Θα βασιστεί η μελέτη σε πρότυπε μελέτε που έχει στη διάθεσή τη η τις τι οποίε θα προσαρμόσει στο συγκεκριμένο οικόπεδο του Γυμνασίου και του Λυκείου, έτσι ώστε να επισπευθεί ο χρόνο εκπώνηση τη μελέτη. Πλέον το παλιοκτήριο δεν εξυπηρετεί μαθητέ και καθηγητέ, καθώ είναι κατασκευή του 1936 και έχει σημαντικέ φθορέ που θα κοστίσουν αρκετά για να επισκευαστούν. Είναι σημαντικό να προχωρήσουν γιατί αυτή τη στιγμή το γυμνάσιο και το λυκείο στεγάζονται σε ένα αρκετά παλιοκτήριο και λόγω και της ανάπτυξης της περιοχής είναι, είναι καλό να βλέπουμε αυτό, είναι πραγματικά πολύ καλό το ότι ο κόσμος του Αποκόρνα δεν φεύγει από τον αποκόρουνα, μένει εκεί και επομένως εμείς ως πολιτεία οφείλουμε να παρέχουμε τις υποδομές εκείνες που να μπορούν να στηρίξουν την εκπαίδευση των παιδιών.